Ναι. Θα είχα περάσει μια πολιτική ζωή πρίμα. Δεν τολμούσε κανείς να μου με πει ακροδεξιό, να με βρήσει, να ασχοληθώ με κυνηγάνε. Θα λέγανε το παιδί τα στιγμή. Ασχέτως που προχώρησε μετά στη ζωή του. Εγώ έκανα το λάθος που έκανε μια στη δάφνη του Βουκού. Έχει ο καθένας τις προτιμήσεις του. Λοιπόν, για να το κλείσουμε. Δεν αντέχει σε καμία σύγκριση ο κομμουνισμός με τον καπιταλισμό. Στην Ελλάδα και είχε και στην άλλη της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε μια ιστορική ευθύνη. Να νικήσουμε οριστικά την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και προσέξτε γιατί έχουμε εμείς αυτή την ιστορική ευθύνη. Γιατί σε όλη τη μεταπολίτευση ποτέ δεν είχε η Ελλάδα τέτοια ευκαιρία να απαλλαγεί από αυτή την ιδεολογική καταστροφή. Την ευκαιρία μας την έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας και η διακυβέρνησή του. Ο ελληνικός λαός πριν τον Τσίπρα, όταν άκουγε ότι κάποιος είναι αριστερός, τον έβλεπε με σεβασμό και δέος. Μετά τον Τσίπρα αυτή είναι τον κόρφο του. Αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε. Γι' αυτό επιμένω στα ιδεολογικά ζητήματα. Αυτή μας η ιδεολογική επικράτηση. Η επικράτηση των φιλελευθέρων ιδεών, όπως αποτυπώθηκε στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το ελληνικό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τη Φραπόρτ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το υπερταμείο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε δηλαδή ως κυβέρνηση όλα αυτά που έβριζε, ότι έκανε καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους, έκανε όλα αυτά. Αυτή είναι η μεγάλη μας ιδεολογική επικράτηση. Πάνω σε αυτή πρέπει να χτίσουμε. Γιατί αυτή η επικράτηση δεν πρέπει να έχει παροδικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Για να μπορέσει να έχει ο λαός μας για πολύ μακρόχρονο διάστημα μπροστά ευημερία, ευνομία και τάξη. Και για να κλείσω όπως ξεκίνησα, γι' αυτό εμείς σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας όλων των ανθρώπων και του Βαξεβάνη. Γι' αυτό εγώ θα μπορούσα ποτέ να γράψω που κάποιοι λένε με πολλάκι της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι δυνατόν. Θα τολμούσα εγώ ποτέ να γράψω στο Facebook ύβρις για ένα επί τον καλείο εισαγγελέας. Το φαντάζεσαι να το κάναμε κάποιος από εμάς. Ποτέ και κανένας. Γιατί? Γιατί εμείς δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Και είμαστε περήφανοι που δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Στη δε ρίση ότι η μοναδική κυβέρνηση που δεν έβαλε το χέρι στο μέλι από το 1974 είναι η κυβέρνηση αριστεράς. Κύριε Γιαννούλη, εδώ σ' αργεί. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν διεφθαρμένος, ο Γεώργιος Ράλης διεφθαρμένος, ο Ανδρέα Παπανδρέου διεφθαρμένος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διεφθαρμένος, ο Ανδρέα Παπανδρέου Πνέου διεφθαρμένος, ο Κώστας Σμίτ διεφθαρμένος, ο Κώστας Καραμαλής διεφθαρμένος, ο Γιώργος Παπανδρέου διεφθαρμένος, ο Αντώνης Σαμαράς διεφθαρμένος και βρέθηκε ένας αδιάφθορος μόνο ο Τσίπρας. Είναι ντροπή αυτό που είπατε. Είναι σαν να κατηγορείτε όλους τους άλλους συμπολίτες σας ως διεφθαρμένους. Είναι ντροπή αυτό που είπατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Ανάπτυξη Επενδύσεων, κύριε Άντωνη Γεωργιάδη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Κύριε, σας παρακαλώ, κύριε Γιάννη, κύριε Πολάκη, σας υπενθυμίζω, παρακαλώ να μιλήσω, σε παρακαλώ. Δεν είστε μέλος Επιτροπής. Δεν δικαιούται να μιλήσετε. Έχετε δικαίωμα. Δεν είναι ολομέλεια, εδώ είναι επιτροπή. Σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρέπει να κλείσουμε. Στις μία η ώρα ξεκινάει και άλλη. Δεν μπορώ, κύριε Πολάκη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ωραία. Δύο λεπτά, κύριε Πολάκη. Ευχαριστώ και κατανοώ το πρόβλημα, αλλά ως μέρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχω τη δυνατότητα να παρευρίσκομαι συνεδρίαση. Όχι, κύριε Πολάκη, κύριε Πολάκη, στις επιτροπές. Παρακαλώ, κύριε Πολάκη, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Στις επιτροπές, αν δεν είστε μέλος, δεν μπορείτε να μιλήσετε. Μπορείς. Κατά παράβαση της διαδικασίας μπορείς, και μετά μπορείτε να μιλήσετε. Λοιπόν, μπορείς, με τη συμφωνή, με τη σύμφωνη γνώμη σας μπορώ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη. Μιλήσατε 24 λεπτά, θα μπορούσα να απαντήσω ένα προς ένα ό,τι είπατε, δεν μπορώ να το κάνω, κάνω μια επιλογή. Πρώτον, είναι προφανές ότι το πρόβλημά σας είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Μόνο που αυτή η ιδεολογική ηγεμονία δεν είναι έτσι. Είναι στηριγμένη στο αίμα των ανθρώπων που απελευθέρωσαν τη χώρα το 1945. Όταν οι ιδεολογικοί σας πρόγονοι είχαν τεκμηριάσει με τους Γερμανούς. Εγώ έμαθα, να σου πω εγώ πώς έγινα αριστερός. Να σου πω εγώ πώς έγινα αριστερός. Όταν όλη μου η οικογένεια, που είναι δασκάλοι, έπρεπε να πάρουν χαρτί από τον κοινοτάρχη
ότι δεν είναι εθνικώς επικίνδυνοι για να διοριστούν. Εγώ έτσι έγινα αριστερός και όχι επειδή μπήκα σε ένα σούπερ μάρκετ για να δω τι έχει το ράφι όπως έγινες εσύ. Δεύτερο, τα PCR. Από το Μάρτι πέρυσι σας έχω πει, βάλτε διατίμηση και συνταγογράφηση στα 25 ευρώ. Γιατί, γιατί. Και ξέρετε ότι ξέρω και εγώ πολύ καλά τα πάντα. Αλλά όταν μιλάς σε κάποιους που δεν καταλαβαίνουν, το παίζεις καετής. Πόσο παίρνει το αντιδραστήριο, αφού τα ξέρεις καλά, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και που είναι και υπερτιμολογημένο? 11 ευρώ. Πόσο το παίρνουν όλες οι κλινικές? 5 με 7 ευρώ. Διπλάσιο και κάτι, γιατί δεν μπορούσε να συνταγογραφηθεί. Τα 47 ευρώ που έβαλες εσύ διατίμηση είναι δώρο στις μεγάλες αλυσίδες να κλείσουν τους μικρούς. Αυτό είναι και τίποτα περισσότερο. Και μην αναστρέψεις την πραγματικότητα. Τρίτον, κολοκύθια νόμο έκανες για τους ανασφάλιστους. Εμείς, εγώ και ο Ξανθός με την υπογραφή μας διαγράψαμε 28 εκατομμύρια ευρώ χρέη τσέπη των ημερών σου που είχαν σταλεί στην εφορία από ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν στα δημόσια νοσοκομεία και 150 εκατομμύρια ευρώ δεν τα αφήσαμε να πάνε στην εφορία. Και τολμάς και βγαίνεις ότι έκανες τον νόμο για τους ανασφάλιστους. Και δεν ντρέπεσαι. Λες και απευθύνεσαι σε Ουγγαντέζους. Γιατί αυτό κάνεις. Τρίτον και τελειώνω με αυτό και ευχαριστώ. Θυμάσαι όταν για πρώτη φορά είπα εδώ τους 22 διορισμούς? Το θυμάσαι που τι ήταν αυτή η μετακλητή, η παραπάνω μετακλητή που με αυτόν τον τρόπο πήρες εσύ στο Υπουργείο Υγείας και τους διόρισες υποτίθεται στις δομές οροθετικών του Κελπνό, ότι δούλευαν εκεί. Και έλεγες ότι θα μου ξεριζώσεις το μουστάκι και θα κάνεις και θα δείξεις και θα μπήξεις. Εσύ που σέβεσαι. Και σου πειράξαμε την οικογένεια γιατί κάποιους το γαρτάκι έλεγε ότι τους συνέστησε η σύζυγός σου. Έτσι δεν έγιναν όλα. Τότε έλεγες ότι είναι σκευωρία, ότι είναι χρήματα από την Εστέλοντερ και αποδείχτηκε ότι ήταν από τα λεφτά του προϋπολογισμού του Καλπνό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, η αλήθεια βγαίνει στο τέλος. Του Βαξεβάνη, του στήσατε μια, πώς το λένε, στον εισαγγελέα μια διαδικασία που αποκάλυψε ότι στην Ελλάδα, ότι η Νοβάρτης στην Αμερική πλήρωσε 350 εκατομμύρια ευρώ επειδή τα πιάσανε πολιτικοί και υπηρεσιακοί στην Ελλάδα. Κύριε Πολάκη, θα ήθελα είναι να... έτσι δεν είναι. Κύριε Πολάκη, γιατί δεν ζητάς από την κυβέρνησή σου, Πολάκη, εσύ, προσωπικά. Αυτά... Κύριε Πολάκη, διευκολύνετε μας να ολοκληρώσουμε την Επιτροπή. Φοβάσαι το φρουζί. Κύριε Πολάκη, διευκολύνετε μας να ολοκληρώσουμε την Επιτροπή. Αλλά έπρεπε να ακουστούν αυτά. Κύριε Πολάκη, υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εδώ η Επιτροπή νομοθετεί.